είναι Στράκη, όλα τα της Στράκης και η ΕΡΤ, εσύ η ΕΡΤ. Και ένα. Και ένα. Και ένα. Και δεν είναι αντιπρόεδρο να τα αποκτήσεις και στην Αθήνα. Άλλα κανάλια. Έτοιμοι. Γράφουμε. Λοιπόν, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ξεχωριστή χαρά για μένα να βρίσκομαι στην Κομωτινή και στην Αχρητική Θράκη, την περιφέρεια της χώρας, με τους υπέρηχους ανθρώπους που φυλάνε όλη την πατρίδα μας. Και έχουμε έρθει εδώ για ένα πολύ ευχάριστο και σημαντικό γεγονός, την έναρξη μαθημάτων για τα παιδιά, τα 400 αγόρια και κορίτσια που θα αποτελέσουν τα στελέχη των ομάδων προστασίας των πανεπιστημίων μας. Η ασφάλεια των πανεπιστημίων είναι βασική προϋπόθεση για να λειτουργούν τα πανεπιστήμια ως χώροι ελευθερίας, γνώσης, μόρφωσης και επικοινωνίας, εποφελία του συνόλου του ελληνικού λαού και πρώτα απ' όλα των ίδιων των φοιτητών, των φοιτριών και των καθηγητών τους, που υπάρχει ανάγκη προφανής να είναι απολύτως ασφαλής. Σε αυτή την προσπάθεια θα συνδράμουν τα παιδιά που θα αποτελέσουν τις ομάδες προστασίας των πανεπιστημίων. Θα φιλοξενηθούν εδώ στη σχολή για 4 μήνες με θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση. Άρα όλη η Ελλάδα πλέον γνωρίζει ότι η κυβέρνηση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ελληνική αστυνομία κάνουμε το καθήκον μας για να πετύχουμε το αγαθό της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, να υπάρχει ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Οφείλουν και οι υπόλοιποι φορείς και ιδίως οι Βρετανικές αρχές να πράξουν το δικό τους καθήκον. Και το καθήκον τους είναι να έχουν σχέδια ασφαλείας στα οποία θα αποφασίσουν και την ένταξη των ομάδων προστασίας της πανεπιστημιακής, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ως σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Πόσο θα περπατήσει, κύριε Υπουργέ, για δεμαρικές καταγγελίες το τελευταίο διάστημα? Έχετε δει κυρίως την αποφασιστικότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, να αντιμετωπίσουμε με δραστικό τρόπο τέτοιου είδους καταστάσεις. Αυτό όμως γίνεται πάντοτε με σεβασμό στην δημοκρατική νομιμότητα. Σε κάθε περίπτωση που οι Βρετανικές αρχές καταγγέλουν στην ελληνική αστυνομία φαινόμενα παραδομίας και ζητούν τη συνδρομή μας, αυτή η συνδρομή παρέχεται αυτομάτως και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Επαναλαμβάνω, πάντα με σεβασμό στη δημοκρατική νομιμότητα, εποφελία των φοιτητών μας και των φοιτητριών, των καθηγητών και των εργαζομένων στα πανεπιστήμια. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε από την περιοχή και για τα σύνορα και για τον Εύρο? Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Οι Έλληνες είμαστε απολύτως ενωμένοι. Η ελληνική αστυνομία είναι σε απόλυτη ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση που οποιοδήποτε θα ήθελε να επαναλάβει τα γνωστά γεγονότα της ασύμμετρης απειλής του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 2020, γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Η Θράκη έχει πολύ ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, οι οποίες πιστεύω ότι υλοποιούνται, και η κυβέρνηση κάνει ό,τι χρειάζεται συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια και τους δήμους για αυτό το σκοπό. Κύριε Μελή, πάνω στο Βόρειο Εύρο γίνονται επεισόδια από τον τελευταίο καιρό με την επέκταση του Προκεκά. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, γιατί σας περιμένουν οι άνθρωποι εκεί για κάποια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο? Μα τα έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και εβδομάδες. Το μήνυμα που στέλνω στους φίλους στον Βόρειο Εύρο είναι η δέσμευσή μας, την οποία επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι το Προκεκά, το οποίο εξυγχρονίζεται, γιατί είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει αυτό, δεν θα υπερβαίνει ποτέ τον αρχικό αριθμό των 375 ανθρώπων, όπως είχε δεσμευτεί κατά το παρελθόν η τότε κυβερνητική εκπρόσωπος της κυβέρνησής μας. Η δέσμευση είναι σαφής, είναι σαφέστατη. Όλο το θέμα αυτό το διαχειριζόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε απόλυτη ενότητα με τον λαό, και θεωρώ ότι έτσι θα πορευτούμε πάρα πολύ αποτελεσματικά για το καλό της περιοχής και για την ασφάλεια των συνόρων της χώρας, που είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια συνολικά της πατρίδας. Καλημέρα, παιδιά.